Πρόκειται για μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία και από τον Εμπορικό Σύλλογο Βόσμου Κορδελιού και από το Άλμα Ζωής να γίνει μια ενημέρωση για τον καρκίνο του μαστού. Καταρχήν καλώς ήρθατε στην εκδήλωσή μας, χαιρόμαστε πολύ που είστε εδώ, γιατί μας βοηθάτε να μεταφέρουμε αυτό το σημαντικό μήνυμα της πρόληψης. Η πρωτοβουλία μας ξεκίνησε πριν 15 μέρες περίπου και ειλικρινά η συγκίνηση είναι τεράστια, γιατί οι γυναίκες και ιδιαίτερα οι γυναίκες επαγγελματίες του Δήμου μας έδειξαν τεράστια ευαισθητοποίηση στο συγκεκριμένο θέμα, μας βοήθησαν, μας στήριξαν, συμμετείχαν τα καταστήματα και πραγματικά εκ μέρους του ΔΣ του Συλλόγου θέλω να εκφράσω ένα τεράστιο ευχαριστώ για όλη αυτή την αγάπη που έδειξαν σε αυτή την πρωτοβουλία μας. Πώς συλλάβατε την ιδέα να γίνει αυτή η πρωτοβουλία? Ο Εμπορικός Σύλλογος Ευόσμου Κορδελιού έχει στην ομάδα του την Επιτροπή Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, όπου είναι γυναίκες, επαγγελματίες, μητέρες, μαχόμενες. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό το θέμα δεν γίνεται να μην αγγίξει μια τέτοια ομάδα. Επομένως, η πρωτοβουλία ήταν, θα έλεγα, κάπως αυθόρμητη βγήκε, ότι δεν γίνεται να μείνουμε πίσω και πρέπει να βγούμε μπροστά, να ευαισθητοποιήσουμε όλες τις γυναίκες του Δήμου μας. Και αυτό πραγματικά το καταφέραμε. Και πραγματικά η χαρά είναι τεράστια. Δηλαδή σήμερα που είναι το φινάλε αυτής της εκδήλωσης, είναι πάρα πολύ μεγάλη η συγκίνησή μας. Στον Εμπορικό Σύλλογο Ευόσμου Κορδελιού είμαστε μια ομάδα. Θα έλεγα μια οικογένεια, αλλά θα πω μια ομάδα. Ό,τι συζητιέται και ό,τι προτείνεται αγκαλιάζεται με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη και από το ΔΣ και υπάρχει επικοινωνία και άρτια συνεργασία. Κάπως έτσι προέκυψε και αυτή η πρωτοβουλία. Οι γυναίκες, το κομμάτι των γυναικών το πρότεινε και ο Σύλλογος αμέσως το αγκάλιασε, το στήριξε και γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω όλες τις γυναίκες, τους άντρες και γενικώς όλους τους πολίτες του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου, οι οποίοι στήριξαν με όλη τη δύναμη τη σημερινή εκδήλωση, η οποία αφορά τη στήριξη και την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού. Δεν περίμενα προσωπικά, αλλά και θεσμικά ως πρόεδρος στο σύλλογό μας, ότι μια τέτοια εκδήλωση, που είναι μη εμπορικού χαρακτήρα, αλλά κοινωνικού, θα μπορούσε να έχει το αντίκρισμα το οποίο είχε η σημερινή ενέργεια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πέρα από τον κόσμο τους διοργανωτές αυτής της εκδήλωσης που ναι μεν είναι του συλλόγου μας, αλλά έχει να κάνει με ονοματεπώνυμα ανθρώπων οι οποίοι το στήριξαν, το βοήθησαν και έχει να κάνει με την ομάδα της γυναικείας επιχειρηματικότητας που έχουμε ιδρύσει στο σύλλογο. Οι γυναίκες μας λοιπόν έχουν δείξει πάνω απ' όλα την δυναμική τους αλλά κυρίως την αποτελεσματικότητα σε οτιδήποτε καταπιάνονται. Θέλω να περάσω ένα μήνυμα προς τον κόσμο που μας ακούει και να πω ότι δεν είναι όλα λεφτά, δεν είναι όλα δουλειές, δεν είναι όλα πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με το εμπορικό κομμάτι της ζωής μας και τον οποίο εκπροσωπούμε. Πάνω απ' όλα είναι η δημόσια υγεία, πάνω απ' όλα για να μπορέσουμε να είμαστε επαγγελματίες και να είμαστε υγιείς και να το επιχειρούμε, να είμαστε γεροί και να έχουμε την υγεία μας. Και είναι μία από τις ενέργειες η οποία δεν ήρθε για να γίνει, αλλά ήρθε για να παραμείνει. Ευχαριστώ και εσάς που μας δίνετε το βήμα να φωνάξουμε τα έργα μας. Η σκέψη να πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση είναι σίγουρα πάρα πολύ σημαντική. Υπήρχε ενδιαφέρον από τον κόσμο και τις γυναίκες, ειδικότερα όλες αυτές τις μέρες. Υπήρχε προσέλευση, έγινε η απαραίτητη ενημέρωση. Έχουμε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα οι άνθρωποι της γενιάς μας, όπου μπορούμε να φωνάξουμε πολύ πιο εύκολα από ό,τι παλαιότερα ενέργειες και πράγματα μέσα από το digital κομμάτι. Τα social media, το ίντερνετ. Και γενικώς την κατάσταση στην οποία στο σήμερα έχει εδραιωθεί πλέον στις ζωές όλων μας. Οπότε δεν θα πω ότι ήταν δύσκολο, αλλά δεν θα πω ότι ήταν και εύκολο. Χρειάζεται μια πρωτοβουλία και μια δράση η οποία να εστιάσει πάνω στην προβολή του οτιδήποτε κάνεις. Για μας είναι μια αυτοματοποιημένη διαδικασία. Πατάμε το κουμπί και γίνονται συγκεκριμένα πράγματα κάθε φορά. Νομίζω και εκ του αποτελέσματος κρίνεται η εκδήλωση ότι ναι, κάτι καλό έγινε και στην προβολή της. Τι περισσότερο πρέπει να γίνει έτσι ώστε την επόμενη φορά η εκδήλωση να είναι ακόμη καλύτερη, να προσφέρει ακόμη καλύτερη ενημέρωση? Θα μπορούσα να πω ότι θα θέλαμε μια πιο ενεργή συμμετοχή
από την τοπική διοίκηση, έτσι από την αυτοδιοίκηση. Όχι πως δεν την είχαμε, αλλά θα θέλαμε λίγο πιο, όχι το by the book, αλλά το λίγο πιο δυναμικό παρόν δίπλα μας. Νομίζω θα το έχουμε και είναι από τα πράγματα τα οποία προσπαθούμε να τα κάνουμε καλύτερα. Εκείνο που έχουμε να πούμε και να κάνουμε είναι ότι όλο αυτό είναι βοηθητικό, γιατί ενημερώνουμε τον κόσμο πρώτα απ' όλα τι πρέπει να κάνει. Δόθηκαν δωρεάν μαστογραφίες. Μία γυναίκα πάνω από 40 ή αν υπάρχει κάποιο υποκείμενο και λίγο πιο μπροστά, πρέπει οπωσδήποτε να βάλει στη ζωή της την μαστογραφία και τους υπερήχους. Σώζει ζωές. Ο καρκίνος όταν προληφθεί σε αρχικό στάδιο είναι ιάσιμος σχεδόν 100%. Μιλήστε μας λίγο γενικότερα για το άλμα ζωής. Ποιες είναι οι δράσεις σας? Ο σύλλογός μας ιδρύθηκε το 2008. Η ιδιαιτερότητα του συλλόγου είναι ότι όλα τα μέλη μας είναι γυναίκες που έχουν νοσήσει από καρκίνο του μαστού, όπως και το συμβουλίο μας. Προσπαθούμε να ενημερώνουμε, κάνουμε πάρα πολλά σεμινάρια, έχουμε ιατρική ομάδα, κάνουμε διάφορα webinar και κλείνουμε πάντοτε με την εκστρατεία του ένατου ΣΑΕΛ φέτος, γιατί είναι αυτό που μας βοηθάει να υπάρχουμε σαν σύλλογος. Προσπαθώντας να είμαστε δίπλα στη γυναίκα που νοσεί και να ενημερώνουμε και να βοηθάμε όσο το δυνατόν περισσότερο.